Καίρετε αγαπητοί και ακροατή. Σήμερα θα μιλήσουμε τι σημαίνει, τι συμβολίζει άδειασμα το παπουτσό που έκαμε ο Μωυσή όταν του μιλήσε το Πνεύμα το Άγιο, όταν τον καλούσε και του είπε βγάλε η πόντι σου επί τον τόπο που ο οποίος στέγεται είναι Άγιο επειδή η παρουσία του Κύριου ήταν εκεί. Και είπε επίσης σε κάποιο άλλο προφήτη μετά το Μωυσή παρόμοια όταν αυτός ήταν αρχηγό επάνω σε υπόλοιπο πίμιο και λαό του Θεού. Αυτό είναι διδάγματα για μας, όμως θα σα διαβάζουμε πρώτα και να δούμε τι συμβολίζει αυτό για μας στη πίστη, επειδή αυτή ήταν σκιά που συνέβη και στο Μωυσή και στο προφήτη που σήμερα είναι στη πίστη. Επίσης, μια μικρό παράθεση, το βλέπουμε σήμερα η θρησκεία Ισλάμ. Έχω μια συνήθεια, παραδόση, βγάλω τα παπούτσια πριν μπαίνει στο τζάμια του. Όλα αυτά πήρα αυτά που είδα και διάβαζα ο Μωάμεν στην πρώτη διατήκη, παπαγαλίστηκα πήρα και έβγαλα, έβαλα, έκαμε σαν παραδόση στη θρησκεία του πριν μπει κάποιος όμως και στο τζάμια πρέπει να διάζει τα παπούτσια. Όμω αυτή η σκιά, όμω αυτό που έχει ουσία είναι τι σημαίνει αυτή η αληθινή πίστη, Αυτό έχει ουσία για μα. Τα διαβάζουμε όπω συνέβηκε στο Μωυσή η πρώτη Διατήκη. Είναι στο, δεύτερο βιβλίο η πρώτη διατήρηση, βιβλίο το έξοδο που αποκαλείται όταν ο κύριο εμφανίστηκε στο Μωυσή στο Βαντού. Να σα διαβάζω. Ο Μωυσίευος και τα πρόβατα το Ιώτορ, το πέτερό του, το του, το Ιερέα Μαντιά και έφερε τα πρόβατα στο πίσω μέρο στην έρημο και ήρθε στο βουνό του Θεού το κόρυβο και ο άγγελο του Κύριο φάνηκε σε αυτό, ο άγγελο του Κύριο που λέει εδώ είναι ο ίδιο Κύριο, δηλαδή το πνεύμα το Άγιο είναι που εμφανίστηκε σαν άγγελο του Κύριο με ρόλο, μέσα σε φλόγα φωτιά, από το μέσα τη βατού και είδε και σαφνού η βατού και κόντα από τη φωτιά. Αλλά οι βατούνται κατακαιγόντα και ο Μωυσή είπε αστρέφω και απαρατηρήσω αυτό το μεγάλο τέαμα γιατί οι δεν κατακαιγόντα, δεν κατακαίγεται και ο Μωυσή κατός ο Κύριο είδε τον Μωυσή ότι έστρεψε να παρατηρήσει ο Θεό φώναξε σε αυτό μέσα από τη βατού και είπε: Μωησί, Μωησί, και εκείνο είπε: Εδώ είμαι. Και είπε: Μη πλησιάζει εδώ. Λύσε τα υποδήματα σου από τα πόδια σου. Επειδή ο τόπο επάνω στον οποίο στέκεται είναι Άγια Γη. Τι σημαίνει αυτό, επειδή όταν ο κύριο Άγιο Πνεύμα κάλεσε τον Μωησί μέσα στο βατού για να του μιλήσει, να του δώσει οδηγία, τι πρέπει να κάνει. Επειδή ο Μωυσή ήταν αυτό που επιλέχθηκε από το Θεό σαν αρχηγό, με εξουσία από το Κύριο για να βγάλει τους Εβραίους στη σκλαβιά της Αιγύπτου. Αλλά εδώ ήταν τη στιγμή που ο Κύριο φανερώτηκε σε αυτό το Άγιο Πνεύμα, φανερώτηκε για να του μιλήσει, να του δώσει οδηγία Αλλά του είπε όμω να λύνει τα υποδήματα επειδή στον τόπο τον οποίο ο Μωυσή στέκεται τώρα είναι Άγιο. Τι σημαίνει αυτό, επειδή ο Κύριο η παρουσία του ήταν εκεί. Αν και ο Μωυσή δεν τον έβλεπε όρατο επειδή ο Θεό, κανείς δεν είδε ποτέ το Θεό επειδή ο Θεό είναι πνεύμα από τη φύση πάντοτε είναι όρατο αλλά μόνο τη στιγμή που ήταν σκοπό για να τη πάνω το σταυρό και έγινε άνθρωπο και όλοι όσο ήταν κοντά του και τότε τον είδα. Αυτή ήταν με σκοπό. Πήρε σάρκα, πήρε μορφή άνθρωπο επειδή από τη φύση είναι πνεύμα αλλά έπρεπε να γίνει φανερά με σκοπό να θυσιαστεί, γι' αυτό έγινε άνθρωπο. Αλλά ο Θεό πάντοτε είναι αόρατο από τη φύση επειδή είναι πνεύμα. Όπω εδώ, εμφανίστηκε ο Μωησί και μιλούσε με τον Μωυσή. Ο Μωησί άκουσε τη φωνή, γι' αυτό ο κύριο του είπε: Βγάλε τα υποδήματα σου επειδή εδώ είναι Άγιο επειδή ο Κύριος ήταν εκεί, η παρουσία του, η παρουσία του επειδή δεν το βλέπει, γι' αυτό λέγεται μέσα στην Αγία η παρουσία του Κύριου. όπου είναι ο Κύριο με έβνοια και με χάρη του παρόν. Επειδή η παρουσία του Κύριο, η παρουσία του με τη κυριακική εξουσία του, με την παντοδυναμία του, είναι παντού ταυτόχρονα, αλλά η παρουσία του με τη χάρη και έβνοια του δεν είναι παντού. Αλλά ήταν εκεί τη στιγμή, γι' αυτό είπε ο Μωσή να βγάλει υποτίματα. Τι σημαίνει, Σημαίνει ο Μωσή να βγάλει η ιδέα του, να βγάλει τη σκέψη του ανθρώπινο για να σταθεί μπροστά του και να τον ακούς. Αυτό είναι που συμβολίζει. Δηλαδή, α βγάλει όλα όσα έχει άποψη πάνω του, η ιδέα του, η φαντασία του, αυτό που νομίζει. Και αστέγεται, ας ακούει τι λέει ο κύριο, επειδή αυτό που λέει ο κύριο είναι αλήθεια και όχι αυτό που νομίζει ο Μωυσή, όχι αυτό που σκέφτεσαι ο Μωυσή ή έχει ιδέα ο Μωυσή, αυτό επίση είναι όλους όλου μα. Όταν ο κύριο φανίζεται σε εμά θέλει να μα μιλήσει, α αφήσουμε τα υποτίματά μα στην άκρη, α βγάλουμε τα παπούτσια μα. Σημαίνει να βγάλουμε την ιδέα μα. Α βγάλουμε τη σκέψη μα. Α βγάλουμε τη φαντασία μα, τη φιλοσοφία, επειδή πολλοί άνθρωποι έχουν δικό τη φιλοσοφία. Αλλά, αλλά, αυτό είναι σκόνη, είναι, είναι ανθρώπινη. Α ακούσει τι λέει ότι, επειδή αυτό που λέει ότι είναι η αλήθεια. Όχι αυτό που νομίζει ο άνθρωπο. Όχι αυτό που φαντασ... φαντάζεται ο άνθρωπο για χρόνια, ίσω παράδειγμα. Αλλά αυτό που λέει ο Θεό, είτε είναι πρώτη φορά που ακούει, αυτή είναι η αλήθεια που τα ισχύει. Πού τα γίνει, γι' αυτό ο κύριο του είπε, να βγάλει υποτήματα του, επειδή και ο Μωυσή ήταν άνθρωπο, είχε ιδέα, είχε σκέψη, αλλά ο κύριο του είπε να βγάλει όλα αυτά τη σκέψη του, να σταθεί μπροστά του, να ακούσει την οδηγία που θα του δώσει, τη μαρτυρία που θα του δώσει τώρα. Αυτό σημαίνει. Επίση, τα πάμε στην άλλη μεριά, τα δούμε επίση δεύτερη φορά, στον άλλο, προφήτη, παρόμοια μετά το Μωυσή, το τάνατο το Μωυσή. Ο άλλο προφήτη πήρε τη θέση από τον κύριο και τον έντοκε κρίσμα Παρόμοια του μίλησε ο κύριο να σα διαβάζω. Είναι στο βιβλίο του Ιησού του Ναφή, πάλι στην πρώτη διατήκη. Λέει, και όταν ο Ιησού ήταν κοντά, ο Ιησού δεν είναι ο Ιησού Χριστό εδώ, ήταν κάποιος άλλο Ιησού, κάποιος Εβραίοι ας πούμε πρέπει να ξέρουμε το όνομα Ιησού είναι Εβραϊκή όνομα. Γι' αυτό υπάρχει επίσης Ιησού μέχρι σήμερα στο Ισραήλ διότι ο κύριο επίσης σαν άνθρωπο ονομάστηκε Ιησού επειδή γεννήθηκε σαν άνθρωπο μέσα σε μια φυλή το Ισραήλ. Αλλά τώρα όμω ο Ιησού που λέει εδώ, που αναφέρεται εδώ, είναι άλλο Ιησού που ήταν μετά τον Μωησί σαν προφήτη. Κι όταν ο Ιησούς ήταν κοντά στο Ιερικό ήψωσε τα μάτια του και είδε και σαφνούς τεκόντα πέναντι του ένα άνθρωπο και ροφέα του ήταν στο κέρι του γυμνομένη. Και κατός ο Ιησούς πλησιάζε του είπε «Δικό μας είσαι ή από του σεκτρό» και εκείνο είπε «Όχι, αλλά εγώ είμαι ο Αρχιστράτηγο, τη δύναμη του Κυρίου, τώρα ήρθα» και ο Ιησού έπεσε με το πρόσωπο του επάνω στη γη, ο προφήτη Ιησού δηλαδή, και προσκύνησε και του είπε: Τι προστάζει ο κύριο μου στον δούλο του. Και ο αρχιστράτηγο τη δυνάμει του Κύριου είπε στον Ιησού: Λύσε τα υποδήματα σου, δηλαδή τα παπούτσια σου από τα πόδια σου, επειδή ο ντόπο επάνω στον οποίο στέκεται είναι άγιο. Και ο Ιησού, ο προφήτη, τον έκαμε. Δηλαδή ο αρχιστράτηγο που λέει εδώ που αναφέρεται εδώ, είναι ο ίδιο ο Άγιο Πνεύμα που πήρε το ρόλο του ασκησάτικο του Κυρίου. Δηλαδή ήρθε σαν άγγελο του Κύριου αρχιστράτηγο για να δώσει εντολή στο προφήτη Ιησού. Γι' αυτό όταν ήρθε εκεί, αν και φάνηκε στο Ιησού, εδώ όμω φάνηκε στο Ιησού φανερά. Δηλαδή, ο Ιησού τον είδε φανερά σαν αρκιστράτηγο τη δύναμη του Κυρίου με αυτό το ρόλο ήρθε ο Άγιο Πνεύμα, να λύσει τα υποτήματα του αλλά πρέπει να ξέρουμε κάτι ποτέ ο άνθρωπο δεν μπορεί να προσκυνήσει το άλλο άνθρωπο ό,τι και να είναι, ό,τι και αξιωμα να είναι είτε πρόεδρο, είτε βασιλιάδες δεν μπορεί κανείς διότι θα είναι η επειδή είναι εντολή που ο Κύριο έδωσε και απαγορεύει η γόνατα και η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό αλλά ο Ισού του να φύγει εδώ όμω βρέθηκε προσά στο αρχιστάτικο του κύριο και ο Ισού δεν αναγνώριζε ότι είναι ο κύριο επειδή τον έβλεπε σαν άγγελο. Επειδή αυτό το ρόλο είτε και του είπε αμέσω να βγάλει τα παπούτσια επί τον τόπο στον οποίο στέκεται τώρα είναι Άγιο. Και ο Μωησί όμω επίστεψε μέσα του ότι είναι ο κύριο διότι δεν μπορεί να γονατίζει προ σε κανένα άλλο μόνο στο Θεό. Και ο Μωησί επίση, ο Ισού προφήτη. Έβγαλε υποδήματα του επειδή τα ποσά ο κύριο που συμβολίζει, βγάλε την ιδέα σου, βγάλε τη φαντασία σου, βγάλε όλα όσα εσύ νομίζεις που έχεις πάνω σε σένα, βγάλε το συνάκρι και άκουσε αυτό που τα ακούσει από εμένα που τα σου πω επειδή αυτή είναι αλήθεια. Αυτό συμβολίζει. Για μα επίση είναι διδάγματα. Τώρα όμω, τα πάμε σε Νέα Διατήκη. τι σημαίνει για μα, επειδή τώρα είμαι στη Νέα διατήκη, σε επιστολή, που έγραψε ο Απόστολου, να σα διαβάζω τώρα τι λέει ο Απόστολου. Απλησιάζουμε λοιπόν με παρεσία στο τρόνο της χάρη, για να πάρουμε έλεο και να βρούμε χάρη προς βοήθεια σε καιρό ανάγκη. Αλλά εμείς επίσης σήμερα στην σή πίστη, όταν θέλουμε να μπούμε στην παρουσία του Κύριου, στην κοινωνία μαζί του, πρέπει να βγάλουμε τα παπούτσια μας. Πρέπει να βγάλουμε την ιδέα μας, δηλαδή η παπούτσια μας είναι η ιδέα μας, είναι τη σκέψη μα, η φαντασία, η φιλοσοφία μα. Πρέπει να τα βγάλουμε όλα αυτά. Επειδή τα ακούσουμε αυτό που λέει ο Κύριο, αυτό είναι που ισχύει και είναι αλήθεια, όχι αυτό που εμείς νομίζουμε, όχι η ιδέα μας. Όμως το θέμα είναι πρέπει ο άντρο που επίσης να ξέρει ότι αυτό που συνέβη και στην πρώτη διατήκη, όλα που έγινε στην πρώτη διατήκη, τα σκία για κάτι αλήθεια, πολλά που συνέβη και στην πρώτη διατήκη, τα σύμβολα. Αλλά όμως το πρόβλημα είναι ότι κάποια πήρα αυτό που συνέβη και στην πρώτη διατήκη, εγκεφαλικά, χωρίς να καταλάβω το δινούγισα ολόκληρο τη θρησκεία. Παράδειγμα, στη θρησκεία Ισλάμ, όλοι βγάλουν παπούτσια πριν μπαίνουν στο, στο τζάμι του για να προσκυνήσει δικό του θρησκεία, δηλαδή σύμφωνα με τη θρησκεία του, επειδή και εκείνο λέγεται, αποκαλούν το δικό του συνήθεια προσκύνηση. Όμως, επειδή δεν ξέρω τι σημαίνει Βγάλε τα παπούτσια που έκαμε ο Μωυσή. Επειδή δεν ξέρει τι σημαίνει, βγάλε τα παπούτσια που έκαμε ο άλλο προφήτη ο Ιησού μετά το Μωυσή. Επειδή διάβαζα μέσα στην Αγία Γραφή στην πρώτη διατήκη εγκεφαλικά, όπως παπαγαλίστηκα ας πούμε, ο Μωάμετ που ήταν προφήτη το Ισλάμ τότε που έκαμε θρησκεία Ισλάμ, πήρα στην πρώτη διατήκη παπαγαλίστηκα και έκαμε μέσα στη θρησκεία του, σαν νόμο, έκαμε παράδοση στη θρησκεία του. Αλλά όλα αυτά είναι άγνοια μεγάλη και όλα αυτά είναι επίσης πλάνη. Διότι κάτι που ήταν σύμβολα, που ήταν ιδέα και ο άνθρωπο να τα κάνει σαν πίστη είναι πλάνη μεγάλη. Γι' αυτό, πολλές, γι αυτό συνεχώ λέμε και τα ξαναλέμε συνεχώ ότι η θρησκεία δεν σωζεί κανένα, αλλά η αλήθεια. Επειδή όπω βγάλε τα σανδάλια, τα σαντάλια, όταν σταθεί προ σα ο κύριο, συμβολίζει κάτι. Αλλά αυτό που συμβολίζει η θρησκεία Ισλάμ δεν ξέρουν. Η θρησκεία Ισλάμ τα κάνουν μόνο φαινομενικά και παραδοσιακά. Αυτό που ο Μουάμετ του είχε πει να βγάλει τα παπούτσια πριν μπαίνουν στο ζάμια. Όμω αυτό συμβόλιζε κάτι όταν ο κύριο είπε στο Μωησί. Και επίση να μην τρώνε γκουρούνια όπω η Ισλάμ κάμου επίση. Συμβόλιζε κάτι, αλλά η Ισλάμ πήρα όλα παπαγαλίστικα και το έκαμα παραδόση και νόμο στη θρησκεία του. Όπω η γυναίκα να βάλει μαντζίδια στο κεφάλι του επίση, ήταν σκιά και σύμβολα στην πρώτη διατήκη. Αλλά ο Ισλάμ τα πήρα όλα μόνο παραδοσιακά και εγκεφαλικά τα έκαμα στη θρησκεία του σαν νόμο, δηλαδή εφαρμόζα σαν νόμο, με αξιρότητα επίσης. Αυτό που, ήτα που βλέπουμε επίσης μουστάκια που οι άντρες στη Ισλάμ αφήνουν μουστάκια, υπήρχαν και στη πρώτη διατήκη τότε οι ιεροί άφηναν μουστάκια του σαν αφιέρωση. Δηλαδή για να φαίνεται ο ιερής η πρώτη διατήκη ότι ήταν αφιερωμένο έπρεπε το μουστάκι του να μην το κόβει ποτέ. Αλλά αυτό ήταν σκιά και σύμβολα για αυτό που σήμερα είναι. Αλλά σήμερα στη Νέα Διατήκη αυτό που οδηγούνται το πιστός μέσα στην εκκλησία διάκονο δεν αφήνω πλέον μουστάκια den bodi na vlepi kanena apostolumemustakya den bodi navlepia na evangelistimemustakya deladi andres den bodi na vlepia na daskalomemustakya ούτε προφήτη με μουστάκια σήμερα, επειδή αυτό ήταν σκιά και σύμβολα στην πρώτη διατική, οι ιεροί άφηναν τα μουστάκια του που συμβόλιζε αφιέρωση. Σκιά ήταν αφιέρωση, αλλά έγινε αλήθεια στην Νέα Διατήκη, που αφιέρωση σήμερα στην Νέα Διατήκη είναι κοινωνία με το Θεό, κοινωνία με το Πνεύμα του Άγιου, ομιλία μαζί του. Γι' αυτό ποτέ δεν μπορεί να βλέπει σημερινή Ευαγγελιστέ με μουστάκια μεγάλη, επειδή όλα αυτά η τασκία τότε στην πρώτη διατήκη έγινε αλήθεια σήμερα και αλήθεια σημαίνει πραγματικότητα που ο άνθρωπο να ζει με πίστη επειδή μιλάει με το Θεό και ακούει τη μακτηρία του Κύριου προσωπικά. Επίσης, αυτό που επίσης στη καινή διατήκη ο Κύριος έδωσε χάρη που δεν υπήρχε ποτέ στην στη, στη πρώτη διατήκη είναι ότι οι γυναίκες ποτέ στην πρώτη διατήκη ή τα ιερή ποτέ, οι γυναίκες ποτέ κήρυτα στην πρώτη διατήκη, αλλά οι γυναίκες ήταν προφήτες στην πρώτη διατήκη, αλλά δεν ήταν ποτέ ιερή όμω, αυτή ήταν διάφορα. Αλλά στην καινή διατήκη όμω, ο Κύριος έκαμε και γυναίκες να κηρύττω, δηλαδή σήμερα μπορεί να βλέπει η τα ποτε οι γυναικες ποτε κηρυτα στην πρωτη διατηκη αλλα οι γυναικες ηταν προφητες στην πρωτη διατηκη αλλα δεν ηταν ποτε γεροί ομω είναι και Ευαγγελιστέ και Απόστολου και Προφήτη, και δάσκαλο και επιμένε. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Δηλαδή, ο κύριο πρόσθεται με τη χάρη του, επειδή όλοι μα μπροστά του είμαστε οι ίδια. Αλλά στην πρώτη διατήκη ήταν κάτι που σκιά έκαμε μόνο για να, για να δείχνει ότι ο Αντάμ ήταν αυτό που την πριν την Εύα. Γι' αυτό μόνο αυτό που ομοιώθηκε με τον Αντάμ στην πρώτη διατήκη έπρεπε να ιερατεύουν. Αλλά στη Νέα Διαθήκη τότε ο Κύριος έδωκε όλοι οι καρισμάτα και διακονία που βλέπει μόνο ο εσωτερικό του και όχι ο εξωτερικό. Επειδή ο εξωτερικό είμαστε διαφορετικοί, υπάρχει και άντρα, υπάρχει και γυναίκα, αλλά ο εσωτερικό μα είμαστε οι ίδια προ Γι' αυτό στη Νέα Διαθήκη ότι ο Θεός δίνει σύμφωνα με ο εσωτερικό μα άνθρωπο το πνεύμα μας, γι' αυτό υπάρχει και γυναίκες σήμερα μέσα στη διακονία, υπάρχει γυναίκες σήμερα Απόστολοι, υπάρχει γυναίκες σήμερα Ευαγγελιστές, υπάρχει δάσκαλο γυναίκες, αλλά μόνο σε άλλες κόρες μπορεί να μην φαίνεται πολύ, αλλά υπάρχει στις κόρες μεγάλη όπως Αμερική, Καναντά. όπως διάφορε κόρες, υπάρχει γυναίκες που είναι μέσα στη διακονία του Κύριου με μεγάλη καρίσματα και κάνουν το έργο του Κύριου, αυτή είναι χάρη του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε Όλα όσα η τάση πρώτη διατήγη σαν σκιά σύμβολα έγινε αλήθεια. Τα υποδήματα, σαντάλια που έβγαλα ο Μωυσής η πρώτη διατύγη, δεν γίνε, δεν ισχύει πλέον τώρα. Επειδή τα σύμβολα έγινε αλήθεια σήμερα. Όταν ερχόμαστε στην παρουσία του Κύριου βγάλουμε την ιδέα μας, βγάλουμε τη φαντασία μας, βγάλουμε όσα εμείς νομίζουμε, φαντάζομαι για να ακούσουμε τον Κύριο. Αυτό συμβολίζεται. Αλλά αν κάποιος συνεχίζει να βγάλει τα παπούτια του και κόρης να ακούει το Θεό, αυτό είναι, είναι, μόνο μια ιδεολογία, όπως αποκαλείται επίσης, τρισκία. Δηλαδή τρισκία με συνήθεια. Τρισκία με φαντασία, χωρί να ξέρει την αλήθεια με βεβαιότητα. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι τρισκία είναι σαν τυφλοί που περπατούν χωρίς να ξέρω ακριβώς πού πηγαίνουν όπως σήμερα βλέπουμε πολλή θρησκεία. Όλα που πήρε πολλές θρησκεία σήμερα ήταν σύμβολα στην πρώτη διαθήκη, ήταν σκιά στην πρώτη διαθήκη, όπως σαντάλια. Συνεχίζω η θρησκεία μουσουλμάνη να βγάλει τα σαντάλια σήμερα. Όπως τα μαντήρια στα κεφάλια τους γυναικές. Συνεχίζω η θρησκεία μουσουλμάνη σήμερα υποκρεωτικό να βάλει τις γυναίκες μαντήρια για κάτι που ήταν σύμβολα και ισχύει σήμερα στην αλήθεια, στην πίστη και δεν είναι φανερά. Επίση, μουστάκια που η ιερή αφήνα να μεγαλώνουν κόβει να κόβουν. Η θρησκεία Ισλάμ επίση συνεχίζει να αφήνει αυτό που κυρίει του α πούμε στο, στο, τζαμιά του, να αφήνει τα μουστάκια του όπω είδα παπαγαλίστηκα στην πρώτη διατήκη, εγκεφαλικά. Όλα αυτά είναι εξαιτία τη άγνοια και έλλειψη αποκαλύψη και μαρτυρία από το Θεό. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο πρέπει να κηρυχθεί επειδή η αλήθεια τα σώζει πολλοί άνθρωποι μέσα σε άγνοια με την ελεύθερη βούληση του. Γι' αυτό μόνο κοινωνία με το Ιησού Χριστό. Όταν ερχόμαστε βγάλουμε την ιδέα μας, βγάλουμε τι, αυτό που νομίζουμε για να ακούσουμε τι λέει ο Κύριος αυτή είναι η αλήθεια και ισχύει. Για σήμερα σα αφήνω εδώ κάρι του Κύριου Ιησού μαζί με όλοι σα.